Μέσω συνέντευξης τύπου, ο πρόεδρος του νομικού προσώπου Δημοτική, Κοινωνική Αλληλεγγύη και Προσχολική Αγωγή Δήμος Σένης Τουλκίδης ενημέρωσε ότι οι εγγραφές για τις αιτήσεις στο πρόγραμμα της καλοκαιρινής ημερήσιας απασχόλησης παιδιών σχολικής ηλικίας ξεκίνησαν και επίσημα. Το πρόγραμμα θα λειτουργήσει στο 15ο Δημοτικό Σχολείο από τις 8 Ιουλίου έως και τις 6 Σεπτεμβρίου, ενώ το κόστος συμμετοχής ανά παιδί ανέρχεται στο ποσό των 100 ευρώ, το οποίο θα καταβληθεί πριν την έναρξη του προγράμματος. Το πρόγραμμα ημερήσιας φύλαξης, ημερήσιας απασχόλησης για το έτος 2019. Μιλάμε για παιδιά γεννημένα από 1η-1η του 2009 μέχρι 31-12 του 2013. Τα όρια ηλικιών αναφέρω. Το πρόγραμμα θα λειτουργήσει φέτος για 100 παιδιά, διότι μπορούμε να πάρουμε 4 παιδαγωγούς και είναι ένας παιδαγωγός ανά 25 παιδιά. Το πρόγραμμα θα λειτουργήσει από 8 Ιουλίου μέχρι 6 Σεπτεμβρίου στο 15ο Δημοτικό Σχολείο, στο Σχολείο της Ομόνιας. Θα κοστίσει 100 ευρώ, όπως ξέρανε και πέρσι, όπως ξέρουν και φέτος. Τα 100 ευρώ αυτά θα προκαταβάλλονται στην αρχή του προγράμματος και δεν θα επιστρέφονται, δεν θα είναι το πρόγραμμα δηλαδή ανά μήνα. Στη θερινή φύλαξη θα υπάρχει συνεργασία με το Λύκειο Ελληνίδων Καβάλας μέσω του ISEC με σκοπό την προαιρετική απασχόληση του κάθε παιδιού μια φορά μηνιαίως με αθλητικές πολιτιστικές δραστηριότητες και με εξάσκηση της αγγλικής γλώσσας. Εμείς είχαμε μία πρόταση από την ISEC. Η ISEC είναι ένας παγκόσμιος οργανισμός νέων από φοιτητές. Σε όλες τις χώρες και στην Ελλάδα στηρίζεται από 9 πανεπιστήμια. Ανταλλάσσονται, κάνουν διαπολιτισμικές ανταλλαγές και προσφέρουν κοινωνική δράση, εθελοντική δράση σε άλλους φορείς, σε άλλες χώρες. Έτσι λοιπόν προτάθηκε από μια καβαλιώτησα τη Σοφία Παραγιού, η οποία είναι φοιτήτρια και εκείνη συμμετέχει στην ISEC, να έρθουν 20 φοιτητές από άλλες χώρες και να προσφέρουν εθελοντική κοινωνική δράση σε ένα φορέα. Γι' αυτό το λόγο, λοιπόν, κάναμε την πρόταση στο Δήμο Καβάλας και στον κύριο Τουλκίδη, ώστε στο πρόγραμμα φύλαξης των παιδιών για το καλοκαίρι να μπορούν να προσφέρουν εθελοντική δράση και αυτοί οι φοιτητές. Είναι 20 άτομα, έχουν γίνει δεκτοί, θα είναι ένας από την Κίνα, από την Τσεχία, Πολωνία, Ρωσία, Γαλλία, Σερβία, αν θυμάμαι καλά. 20 φοιτητές, οι οποίοι μετά από πρότασή μας θα κοιμούνται στο ΤΕΙ, θα τους φιλοξενήσουν στο ΤΕΙ Καβάλας για 6 εβδομάδες και θα προσφέρουν λοιπόν όλη την ημέρα εθελοντική δράση στο Δήμο Καβάλας και βέβαια όπου αλλού χρειαστεί ο Δήμος. Η συμμετοχή μας αυτό είναι τα χρήματα που θα εισπράξουμε, τα 10 ευρώ από το πρόγραμμα, θα είναι μόνο για τα λειτουργικά έξοδα, γιατί πρέπει να πληρώσουμε και το ΤΕΙ για τη φιλοξενία και την καθαριότητα. Για το πρόγραμμα και για τις λειτουργικές δαπάνες του Λυκείου. Τα παιδιά αυτά θα είναι όλες τις ημέρες στο 15ο Δημοτικό Σχολείο. Θα μαθαίνουν χορούς από τη χώρα τους, τραγούδια, διάφορες δράσεις, παιχνίδι. Θα μιλούν στα αγγλικά και δεν θέλω να τονίσω γιατί πήγε να γίνει μια παρεξήγηση. Δεν θα κάνουν μαθήματα αγγλικών, απλά θα επικοινωνούν στην αγγλική γλώσσα με τα παιδιά. Οι εγγραφές θα γίνονται στη διεύθυνση του νομικού προσώπου Περγάμου και Ζαλόγκου στο Βύρονα, στον πρώτο όροφο του ΒΚΠ, από τη 1 Ιουλίου έως και τις 3 Ιουλίου.